Οι αστυνομικοί στο Τρίερ της Γερμανίας έχουν ακινητοποιήσει τον άντρα που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε πέσει με το τζιπ του επάνω σε πλήθος, σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. They detained a driver and that they also got hold of the vehicle that was used. As you said, the entire area is cordoned off. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσα στους νεκρούς και ένα νεαρό κορίτσι, το παπούτσι της βρέθηκε μερικά μέτρα από το άψυχο σώμα της. 15 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. All the efforts that they have, all the energy is now going into looking after the injured people. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο δράστης είναι 51 ετών, Γερμανός πολίτης και κάτοικος της περιοχής. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για να διαπιστώσει ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και ποια ήταν τα κίνητρα του δράστη. Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας χαρακτήρισε το περιστατικό σοκαριστικό και είπε πως οι σκέψεις της καγκελάριου Μέρκελ είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους.